Και πέρα από τα προϊόντα και όλο αυτό το πρόβλημα που δεν μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν τίποτα, έχουμε και το πρόβλημα με το ρεύμα. Εδώ βγαίνει ο κύριος Κυλακάκης τώρα και λέει: έχουμε φθηνές τιμές ρεύματος παντού. Ακριβώς. Πώς το θεωρείς την τιμή ρεύματος ο κύριος Κυλακάκης, όταν το πράσινο τιμολόγιο που δίνανε οι ιδιωτικές εταιρείες ήταν 0,05 την κιλοβατόρα και τώρα είναι 0,14? Ο κύριος Κυλακάκης θεωρεί και τα υπόλοιπα χρώματα φθηνά του. Εκτός από το πράσινο, για να καταλάβετε. Μα, πέραν από αυτό, εγώ σας λέω για το πράσινο. Το κοινό τιμολόγιο που θα μπουν όλοι και θα πάνε όλοι. Άρα τι σημαίνει, ότι όλα αυτά που λέει ο κύριος Κυρακάκης είναι λόγια δήθεν, ότι με βάση τα δεδομένα, δεν σας λέω με βάση τις δικές μου εκτιμήσεις, πριν την εφαρμογή του νέου μέτρου, πόσο πουλούσαν οι ιδιωτικές εταιρείες το ρεύμα, 0,05, 0,06, 0,04. Το κίτρινο πουλάνε σήμερα στο 0,12. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μέσα σε 1,5 χρόνο, επιχειρήσεις που εξαρτώνται κιόλας από το πόσο ρεύμα χρησιμοποιούν στη λειτουργία τους, ώστε να είναι και σωστές απέναντι στα προϊόντα που πουλάνε. Υπάρχουν λοιπόν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δει αύξηση του κόστου της ενέργειας πάνω από 30% μέσα σε 1,5 χρόνο σε αυτά που πληρώνουν. Και ναι, πάμε αυτό να το παγιώσουμε και να το ανεβάσουμε. Αυτό που λέμε είναι ότι εάν θεωρεί η κυβέρνηση με μία αύξηση της τάξης του 300% ή του 400% είναι ικανοποιητική η τιμή της κιλοβατόρας που πουλάνε, είναι σε λάθος δρόμο. Το να επέρεται ο κύριος Κυλακάκης και να λέει ότι ξέρετε με βάση τα νέα χρωματιστά τιμολόγια θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Από πού θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα, ήθελα να ξέρω. Καλύτερο μάρκετινγκ εγώ βλέπω, δεν βλέπω φτηνότερο ρεύμα. Καλύτερο τρόπο προώθησης. Μα ούτε και σε αυτό, ούτε και σε αυτό δεν δρομολογούνται σωστές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο που εξαγγείλαμε εμείς το ΙΝΚΑ ΦΟΣ να δημιουργήσουμε σαν μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο κοστολόγιο αγοράς και πώλησης με όφελος στον καταναλωτή στην κυριολεξία, χωρίς να υπάρχουν τα κέρδη των εταιριών. 18 εταιρείες είναι που εκμεταλλεύονται το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει κάτι να γίνει στην κατεύθυνση να σταματήσει αυτή η εσπροκέρδεια των εταιριών. Αφού συνεννοούνται μεταξύ τους, κύριε Λεχουρίτη, τι λέμε τώρα. Αφού συνεννοούνται μεταξύ τους. Εννοείται όπως συνεννοούνται μεταξύ τους. Μα ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Καρτέλ είναι. Και διαμορφώνουν τις τιμές με τα δικά τους θέλω. Έτσι ακριβώς.